την κυρία Μαριάννα Θοδωρά, η οποία θα μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι ο ρόλος των συμπληρωμάτων της διατροφής στην πρόληψη των μεγάλων μευτικών συνδρόμων. Θα ήθελα, αν μπορέσετε να μας διευκρινίσετε, ποια είναι τα μεγάλα μευτικά σύνδρομα και δεύτερον, ποια είναι τα συμπληρώματα διατροφής. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι πάλι εδώ. Το θέμα είναι λιγάκι ιδιαίτερο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις και πάρα πολλές εργασίες για τον ρόλο και ίσως αυτό πρέπει να συζητήσουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για τα μεγάλα μευτικά σύνδρομα υπάρχει ακριβώς διαφάνεια σε λίγο και θα πούμε. Όσο για τα συμπληρώματα διατροφής, μιλάμε ουσιαστικά για αυτά που λέμε τις πολυβιταμινούχα σκευάσματα που συνηθίζουμε να δίνουμε στη μευτική. Και υπάρχει μεγάλο debate κατά πόσο θα πρέπει να δίνεται στις γυναίκες ή όχι και κατά πόσο πραγματικά βοηθούν. Και φυσικά το ερώτημα είναι μεγάλο γιατί σε άλλες χώρες όπου όλα τα συμπληρώματα συμπεριλαμβάνονται μέσα στην φροντίδα που παρέχεται δωρεάν από το κράτος, η συζήτηση είναι αρκετά μεγάλη. Στην Ελλάδα που αυτό είναι κάτι που η γυναίκα αναλαμβάνει μέσω των οδηγιών που θα πάρει από το μευτήρα της για το αν θα πάρει πολυβιταμινούχα ή όχι, ίσως να μην είναι τόσο σημαντική η πραγματική βοήθεια που δίνουν, αλλά ο στόχος της ομιλίας είναι περισσότερο να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για το αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, γιατί για αποδείξεις δεν μπορούμε να μιλήσουμε, αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις όπου πραγματικά κάποια από αυτά τις ουσίες στα συμπληρώματα που χορηγούμε είναι απαραίτητες και μπορούν να βοηθήσουν στην εκδήλωση των μεγάλων μευτικών συνδρόμων. Και ποια είναι τα μεγάλα μευτικά σύνδρομα? Είναι ουσιαστικά ο πρόωρος στοκετός, η προεκλαμψία και η αναστολή της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Αυτά είναι το τέταρτο θεωρείται η αποκόλληση που όμως σιγά σιγά μπαίνει μέσα στο πλαίσιο της προεκλαμψίας και της αναστολής της εμβρυϊκής αύξησης, η αποκόλληση του πλακούντα. Αυτά τα τρία ουσιαστικά είναι τα μεγάλα μευτικά σύνδρομα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς δημιουργείται ο πλακούντας, για την φυσιολογία στη λειτουργία, τη φυσιολογία της ενδομήτριας θρέψης και τον εμβρυϊκό προγραμματισμό και κάποιες παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν. Τα μευτικά σύνδρομα έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι έχουν πολλαπλή αιτιολογία και πολλές φορές αμβλυχρή. Δεν μπορούμε δηλαδή να βρούμε ακριβώς την αιτιολογία, αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτό, στην εκδήλωση των μευτικών συνδρόμων. Έχουν μια μακρά υποκλινική περίοδο, στην οποία πιθανό να μπορούμε να δράσουμε χορηγώντας κάποια φάρμακα ή κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο να εμφανιστούν τελικά αυτά τα μευτικά σύνδρομα και πολλές φορές τα μευτικά σύνδρομα έχουν και μία πολύπλοκη παθοφυσιολογία η οποία μπλέκεται στο ένα με το άλλο, όπως παραδείγματος χάρη ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η λειτουργία του πλακούντα παίζει πάρα πολύ ρόλο για την εμφάνιση της προεκλαμψίας αλλά και της ενδομήτριας αναστολής της αύξησης, αλλά όπως φαίνεται και πρόσφατα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τη φλεγμονή, την άσπτη, για την εμφάνιση του πρόωρου τοκετού του αυτόματου αλλά και του ιατρογενούς φυσικά μέσω της ανάγκης να γεννήσουμε μια γυναίκα που έχει προεκλαμψία ή αναστολή της αύξησης. Η περιγεννητική περίοδος είναι μια περίοδος επίσης μακρά, η οποία ξεκινάει πριν τη σύλληψη και συνεχίζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά ακολουθείται επίσης και από την περίοδο του θυλασμού ή αν θέλετε της άμεσης περιγεννητικής περίοδου και η διατροφή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τόσο στην προσυλληπτική περίοδο όσο και στην κοίηση και φυσικά στην περίοδο του θυλασμού. Η περιγεννητική περίοδος και ιδιαίτερα η κατάσταση της εγκυμοσύνης και της άμεσης λοχίας είναι μια αναβολική κατάσταση. Εξαιτίας των ορμονικών μεταβολών που έχουμε, υπάρχει μια αύξηση του μεταβολισμού, αλλαγές στο μεταβολισμό, αλλαγές στον όγκο του αίματος και στη λευκή λειτουργία τις οποίες γνωρίζουμε. Επιπλέον, ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουμε έναν αναπτυσσόμενο ιστό, αυτό του εμβρίου, όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί αναπτυσσόμενοι ιστοί της εγκύου, όπως είναι ο μαζικός αδένας, η αποθήκευση του λίπους, αλλά και η κατακράτηση σε όλο το σώμα της γυναίκας. Και βέβαια έχουμε και στη συνέχεια μετά τον τοκετό την ανάπτυξη του βρέφους, που είναι πάρα πολύ σημαντική.
Και για όλους αυτούς τους αναπτυσσόμενους ιστούς, χάρη στις ορμονικές μεταβολές και στην αλλαγή του μεταβολισμού, μπορούν να εκτραπούν η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών με τέτοιο τρόπο ώστε η έγκυος γυναίκα ή και η θυλάζουσα να απορροφά ακριβώς τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται προκειμένου να ενισχύσει την αύξηση, την ανάπτυξη και την αύξηση του εμβρίου. Η εγκυμοσύνη ξέρουμε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδος στο γενικό πληθυσμό σε όλα και ιδιαίτερα γιατί έχει πολύ αυξημένες διατροφικές ανάγκες. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε την αύξηση και την ανάπτυξη του εμβρίου, το μεταβολισμό αλλά και την, όπως είπαμε, την αύξηση των ιστών. Και επίσης με διάφορες κυκλοφορικές αλλαγές μπορεί να αυξηθεί το μεταβολικό στρες και όταν το μεταβολικό στρες δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία και τις απαραίτητες φυσιολογικές αλλαγές μπορεί να μεταβληθεί και να γίνει οξυδοτικό στρες που όπως ξέρουμε είναι η βάση τόσο για τον προώρητο κετό όσο και για την κατάσταση του πλακούντα ιδιαίτερα για την προεκλαμψία και την αναστολή της αύξησης του εμβρίου. Ξέρουμε ότι πλέον, και το ξέρουμε από την παρακολούθηση που γίνεται τόσο με τον υπέρηχο, αλλά και με την αύξηση κυρίως των τεχνητών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που μπορούμε να παρατηρήσουμε την αύξηση των εμβρίων, ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εβδομάδες όπου έχουμε συγκεκριμένες αλλαγές, τόσο στο έμβριο, οι οποίες όμως αντικατοπτρίζονται σε αλλαγές στην τροφοβλάστη και φυσικά στο σώμα της μητέρας, ιδιαίτερα στην λειτουργία των αγκείων, των μητριαίων αγκείων και των κλάδων του, οι οποίες μεταβάλλονται και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσφέρουν τα θρεπτικά συστατικά αλλά και το απαραίτητο οξυγόνο στην αναπτυσσόμενη μήτρα και στο έμβριο. Ξέρουμε λοιπόν ότι δημιουργείται η τροφοβλάστη και μετά την εμφύτευση και την δημιουργία της τροφοβλάστης αρχίζουν και γίνονται ανατομικές, δομικές δηλαδή, αλλά και λειτουργικές αλλαγές στα αγκεία, έτσι ώστε να μπορέσει η κυκλοφορία προς τη μήτρα να αυξηθεί, παρέχοντας το απαραίτητο οξυγόνο. Και όλα αυτά γίνονται με όλους αυτούς τους παράγοντες, οι οποίοι παράγονται είτε από τη μητέρα, είτε από την τροφοβλάστη, είτε από τη μήτρα δηλαδή, είτε από την τροφοβλάστη, και μπορούν να ρυθμίσουν στις ανατομικές και στις αλλαγές των αγκείων που περιλαμβάνουν την επιμήκυνσή τους φυσικά, ιδίως των σπυροειδών, και την απώλεια του ισχυρού τυχώματος της αρτηρίας, η οποία φλεβοποιείται και έτσι η ροή του αίματος γίνεται μεγαλύτερη. Αν έχουμε διαταραχές σε αυτό το περιβάλλον και στην εμφύτευση του πλακούντα, εμφανίζεται η ισχυμία του πλακούντα και ανάλογα με την παραγωγή των πλακουτιακών παραγόντων που συνήθως είναι οξυδοτική, αλλά και την αντίδραση της μητέρας, που δεν είναι πάντα ίδια, έχουμε διαταραχές του μητρικού ενδοθυλίου ή των αγκείων του αγκείων του πλακούντα, μειωμένη αιμάτωση των οργάνων και σε περίπτωση που εμφανιστεί αυτό ιδιαίτερα προς τη μητέρα, εμφανίζεται η κλινική εικόνα της προεκλαμψίας, ενώ αν εντοπιστεί ιδιαίτερα στον πλακούντα και δεν αντιμετωπίσει η μητέρα κάποιο πρόβλημα, τα αγκεία του πλακούντα καταστρέφονται, η μεταφορά των θρεπτικών ιστιών μειώνεται και έτσι εμφανίζεται η αναστολή της αύξησης του εμβρίου. Ξέρουμε όλοι τι είναι η προεκλαμψία, να μην μπω σε λεπτομέρειες. Είναι μια παθολογική κατάσταση και σχετίζεται με πολλές επιπλοκές και κακό περιγεννητικό αποτέλεσμα. Ενώ το μικρό μωρό, που στην πραγματικότητα αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, είναι αυτό παλιότερα λέγαμε UGR, τώρα το λέμε FGR, είναι το ίδιο ακριβώς, είναι ουσιαστικά η παθολογική αύξηση του εμβρίου, η οποία ξεφεύγει από αυτό που έχει προγραμματιστεί για το έμβριο. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι είναι η κατάσταση στην οποία το μωρό στερείται θρεπτικών συστατικών. Όχι ότι ήταν να μην μεγαλώσει πολύ, αλλά θα μεγάλωνε αν έτρωγε ή αν οξυγονωνότανε, σε εισαγωγικά το βάζω, σωστά. Και αυτό είναι το μικρό μωρό. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, όμως ο υποσιτισμός και η κατάχρηση ναρκωτικών και υνοπνεύματος, που πολλές φορές σχετίζεται με υποσιτισμό, αλλά και με δέσμευση των θρεπτικών συστατικών από αυτές τις ουσίες και μη απορρόφησή τους, έχουν αναγνωριστεί, παρά το γεγονός ότι στις αναπτυγμένες χώρες, όπως είμαστε εμείς, αυτοί οι παράγοντες δεν θεωρούνται οι πιο ισχυροί για την προεκλαμψία και την αναστολή της εμβρικής αύξησης. Ίσως γιατί ο υποσιτισμός πλέον σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή του δυτικού χώρου μου δεν υπάρχει, εφόσον δεν υπάρχουν πόλεμοι, ενώ η κατάχρηση ενοπνευματοδών και η χρήση ναρκωτικών αφορά πολύ συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπου δεν τους βάζουμε στον γενικό πληθυσμό.
Ωστόσο, ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό τη λέξη υποσιτισμό, ιδιαίτερα τώρα που σιγά-σιγά σε πάρα πολλές ομάδες πληθυσμών αρχίζουν και έχουμε πιο ειδικές δίαιτες, που όπως θα δείτε παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είναι ο βιγκανισμός, ή vegetarian, ή όλοι αυτοί που, οι διατροφικές συνήθειες που αποκλείουν κάποιες ομάδες τροφικές από την χρήση, θα δούμε ότι ίσως και εδώ αυξάνεται ο κίνδυνος, μακροπρόθεσμα θα το δούμε, για ανάπτυξη τέτοιων ειδών μπευτικών συνδρόμων. Ξέρουμε επίσης ότι η ενδομήτρια αύξηση παίζει πάρα πολύ ρόλο και αυτό είναι από μία μελέτη που έγινε στον δυτικό κόσμο και ξέρουμε ότι η ενδομήτρια αύξηση και η ανάπτυξη σχετίζεται πολύ με το μητρικό δείκτη μάζα σώματος, τόσο με τον αυξημένο όσο και με τον ιδιαίτερα μειωμένο, αλλά και με τη μητρική διατροφή. Το ξέρουμε από μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά που γίνονται και τώρα. Και βέβαια όλοι οι άλλοι παράγοντες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι γενετικοί είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες, δεν θα σταθούμε σε αυτό, θα σταθούμε περισσότερο στους διατροφικούς. Και κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε είναι ότι η διατροφή της μητέρας από μόνη της, το να παίρνει δηλαδή όλα τα θρεπτικά συστατικά, δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει την αύξηση του μωρού, όπως είπαμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να παίρνει όλα τα διατροφικά συστατικά, ακόμα και η ιχνοστοιχεία ή απαραίτητα αμινοξέα που μπορεί από κάποιες δίαιτες ή κάποιες διατροφές ειδικές να λείπουν. Ξέρουμε τέλος, και είναι πολύ σημαντικό, ότι το τι τρώει το έμβριο θα αντικατοπτρίσει την μελλοντική του υγεία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να το έχουμε στο νου μας. Και ξέρουμε ότι εμβρυϊκός υποσιτισμός ή στέρηση διατροφικών στοιχείων, προσπαθώντας χάρη μια δίαιτα που δεν έχει καθόλου υδατάνθρακες, και αυτό θεωρείται, ή που έχει πάρα πολλούς υδατάνθρακες, θεωρείται στέρηση, μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μεταβολικό σύνδρομο, και με την θεωρία του Μπάρκερ ξέρουμε ότι το τι τρώμε ως έμβρια μπορεί να αντικατοπτρίσει την μελλοντική μας υγεία. Και αυτό είναι η θεωρία που αναπτύχθηκε ακριβώς για αυτή την συσχέτιση μεταξύ της διατροφής στην εμβρυϊκή ζωή και το πώς μεγαλώνουμε. Επίσης, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι εκτός από τη δίαιτα και από τις θερμίδες τις οποίες καταναλώνει έγκυος, πρέπει πάντα στη διατροφή της να είναι ισορροπημένη, προκειμένου να αναπτυχθεί σωστά το έμβριο και ως προς τα ιχνοστοιχεία. Και βλέπετε εδώ μία μελέτη που πάλι έχει γίνει στο δυτικό κόσμο, σε ανεπτυγμένη χώρα, όπου έγινε μία προσπάθεια να συσχετιστεί οι διατροφικές συνήθειες της μητέρας, ιδιαίτερα ως προς τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά και το γάλα, σε κάποιες συγκεκριμένες εβδομάδες, παραδείγματος χάρη για τα πράσινα λαχανικά, κάναν κάποιο ερωτηματολόγιο 28 εβδομάδες, όπως και για τα φρούτα, που δίνουν πάρα πολλά φρέσκα βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ για το γάλα και τα γαλακτοκομικά στην 18η εβδομάδα. Και φαίνεται χαρακτηριστικά ότι όταν δεν προσλαμβάνανε αυτές τις τροφές, φαινόταν ότι ανθρωπομετρικά το βάρος του πλακούντα αλλά και το βάρος γέννησης υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά, ιδιαίτερα μεταξύ του ποτέ και των πολύ συχνά υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Δεν ήταν τόσο μεγάλη μεταξύ του ποτέ και μία φορά την εβδομάδα, δηλαδή στις ενδιάμεσες ομάδες δεν ήταν μεγάλη διαφορά, ήταν όμως στατιστικά σημαντική και για την πρόληψη των φρέσκων φρούτων και λαχανικών και λιγότερο για αυτή του γάλακτος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι πραγματικά η ανάπτυξη του εμβρίου σχετίζεται πάρα πολύ με τη διατροφή της μητέρας. Εδώ, σε αυτή τη μελέτη, είναι αναπτυσσόμενη η χώρα, είναι από την Τανζανία, όπου και εκεί είδανε ότι η μελέτη έγινε σε γυναίκες HIV θετικές, δηλαδή σε οροθετικές γυναίκες. Προφανώς, μέσα στα πλαίσια κάποιες άλλες μελέτες έγινε και αυτό, όπου στις μισές δίνανε πολυβιταμινούχα σκευάσματα, στις άλλες μισές δεν δίνανε και είδαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά τόσο για το βάρος γέννησης όσο και για το να γεννηθεί μικρό για την ηλικία κοίησης μωρό. Φαίνεται λοιπόν και εδώ βέβαια μιλάμε για μια άλλη χώρα όπου πραγματικά υπήρχε έλλειψη.
Και φαίνεται επίσης από άλλες μελέτες, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη, ότι εδώ είναι μια μετα-ανάλυση που πήρε πάρα πολλές μελέτες και φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά ίχνοστοιχεία, το φιλικό που το ξέρουμε όλοι και πλέον το δίνουμε, αλλά και βιταμίνες της ομάδας B12, βιταμίνη Α, τα διάφορα αντιοξειδωτικά, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός, ότι αν λείπουν σταθερά από μια δίαιτα μπορεί να εκδηλωθεί κάποιο πρόβλημα στην κύηση από εκεί και πέρα. Και φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορα ίχνοστοιχεία τα οποία βοηθούν σε όλα τα στάδια της κύησης, τόσο πριν την εμφύτευση όπου προετοιμάζεται το ενδομήτριο αλλά και τα κύτταρα, τα γαμετικά, δηλαδή κυρίως το σπερματοζωάριο, αλλά και τα οάρια λιγότερο, ότι είναι πολύ σημαντικά στο πρώτο τρίμηνο, ότι ακολουθεί λιγότερη σημαντικότερη από τη 12η εβδομάδα, τη 40η, αλλά φαίνεται ότι και εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα και φυσικά αυτό που είπαμε για μετά την γέννηση ζωή, ότι επηρεάζεται από ό,τι έγινε στην εγκυμοσύνη. Να δούμε λίγα-λίγα από αυτές τις ουσίες. Ξέρουμε όλοι για τα λιπαρά οξέα, που είναι μια πηγή ενέργειας. Ωστόσο, φαίνεται ότι μέσω των φωσφολιπιδίων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό τους, ιδιαίτερα των φωσφολιπιδίων των μεμβρανών, φαίνεται ότι βοηθούν πάρα πολύ στη σωστή γονιδιακή έκφραση και την σωστή ανάπτυξη του εμβρίου. Σε όλα τα στάδια, όπως είπαμε, έχουν γίνει μελέτες και αυτό είναι από το Lancet και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, φαίνεται ότι και στην εφηβεία είναι σημαντικά η σωστή διατροφή για την κύηση, αλλά και στην περιγεννητική περίοδο, φυσικά στα νεογέννητα και στη συνέχεια στα παιδιά, ότι φαίνεται ότι πάρα πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο και η χορήγηση συγκεκριμένων ή μάλλον η λήψη συγκεκριμένων ουσιών, όπως είναι ο σίδηρος ή το φολικό, το ιόδιο, όλα αυτά είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του αναπτυσσόμενου ιστού από την κύηση έως και την παιδική ηλικία. Τι πρέπει λοιπόν να τρώμε και ποια είναι η οδηγία που πρέπει να δίνουμε στις γυναίκες? Η οδηγία είναι ένα δεκάλεπτο από τη ζωή μας στην πρώτη επίσκεψη και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται πάντα. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε με την έγκυο για την πρόσληψη των απαραίτητων ουσιών, για την αποφυγή των επικίνδυνων και βλαβερών ουσιών, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που μπορεί να χρησιμοποιούνται. Φυσικά, πάντα με την προσοχή στην αύξηση βάρους, γιατί φαίνεται ότι και το αυξημένο βάρος επηρεάζει πάρα πολύ το μεταβολισμό και την πρόληψη πολλών ιχνοστοιχείων. Και φυσικά, να τις εξηγήσουμε όλα αυτά ότι θα πρέπει να γίνονται πάντα σε συνδυασμό με άσκηση και σωστή διατροφή. Εδώ είναι ένας πίνακας, ο οποίος δείχνει ακριβώς την αύξηση των αναγκών, ότι ανάλογα με μια γυναίκα που δεν είναι έγκυος, με την έγκυο και μετά το κετό, ιδιαίτερα στη θυλάζουσα γυναίκα και όχι απλά στη γυναίκα τηλεχώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι παντού και στα περισσότερα, παραδείγματος στο φιλικό οξύ, υπάρχει μια αύξηση κατά 50% των αναγκών. Μπορούμε να δούμε επίσης στο ιόδιο ότι υπάρχει μια αύξηση περίπου κατά 50%. Όλα αυτά είναι αύξηση των αναγκών των ημερήσεων που χρειάζονται για να αντιμετωπίσει σωστά την εγκυμοσύνη. Και εδώ είναι μια δίαιτα, την οποία τη βάζω, γιατί καλό θα είναι να έχουμε μια τέτοια δίαιτα στο ιατρείο και έτσι την πρώτη ημέρα και στην πρώτη επίσκεψη που θα χάσουμε εκείνα τα 10 λεπτά για τη σωστή διατροφή και για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει, θα ήταν καλό να δίνουμε αυτή την δίαιτα στη γυναίκα. Αυτό είναι από το πανεπιστήμιο που έχει το κέντρο διατροφολογίας, το Χαροκόπιο νομίζω, και όπου εδώ φαίνεται ακριβώς τι περιλαμβάνει και πώς μπορούν να πάρουν αυτές τις ουσίες. Είναι πολύ σημαντικό να το δίνουμε αυτό στις γυναίκες. Έχει και μερικά φαγητά, τα κυριότερα είναι συμβατά με την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να το δίνουμε, γιατί και να τους ζητάμε να κυκλώσουν αυτά που δεν τρώνε, παραδείγματος χάρη. Γιατί μπορεί να δει κανείς ότι μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη ομάδα διατροφική, την οποία δεν την παίρνει καν. Οπότε από εκεί μπορεί όντως πραγματικά αυτό το συγκεκριμένο ιχνοστοιχείο να μην το προσλαμβάνει καθόλου, όχι απλά σε αυξημένη ανάγκη ποσότητα που χρειάζεται, αλλά να μην το προσλαμβάνει. Και είναι ένας εύκολος αλγόριθμος. Για να δούμε τώρα και ερχόμαστε στο πιο... Νομίζω ότι σας έχετε καταλάβει ότι χρειάζονται τα θρεπτικά στοιχεία και ότι πρέπει
να τα προσλαμβάνει έγκυος. Τώρα για να δούμε αν χρειάζεται να παίρνουν συμπληρώματα οι έγκυες, δηλαδή αν πρέπει να παίρνουν περισσότερο σκευάσματα τα οποία να δίνουν αυτές τις ουσίες που χρειάζεται και να καλύπτουν με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη ανάγκη. Θα δούμε λοιπόν την αναγκαιότητα, θα δούμε την αναποτελεσματικότητα και αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εξασφάλισης των ωφέλιμων συστατικών και την ασφάλεια, η οποία καταλαβαίνετε ότι η ασφάλεια υπάρχει. Αυτές είναι οι αυξημένες ανάγκες, οι αποδεδειγμένες για φιλικό, σίδηρο και ασβέστιο. Αυτά είναι δηλαδή αυτά που θα πρέπει να καλύπτονται από την διατροφή οπωσδήποτε και θα πρέπει να το βλέπουμε. Για το φιλικό, παραδείγματος χάρη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αν κανείς πει ότι παίρνει μια μεσογειακή διατροφή, δηλαδή ότι έχει πράσινα λαχανικά άβραστα, τουλάχιστον μία μερίδα την ημέρα, αν το έχει, μπορεί και να καλύψει την απαραίτητη ποσότητα σε φιλικό. Όμως οι περισσότερες γυναίκες, αν μιλήσετε για τη διατροφή τους, θα δείτε ότι μπορεί να μην παίρνουν κάτι τέτοιο, άρα χρειάζεται να δίνετε συμπλήρωμα. Ο σίδηρος έχει μια αυξημένη ανάγκη, αλλά τις περισσότερες φορές δίνουμε, γιατί οι περισσότερες έγκυες μπαίνουν με ανεμία στην εγκυμοσύνη. Και βέβαια το ασβέστιο, το οποίο επίσης θα πρέπει να παίρνει 3-4 μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα για να εξασφαλίσει αυτή την ποσότητα σε ασβέστιο. Και μάλιστα θα πρέπει να είναι κανονικό γάλα, γάλα δηλαδή ζωικής παραγωγής, τουλάχιστον μέτριο ποσό λοιπόν και όχι το τελειοσάλιπο, ούτε φυσικά το γάλα, τα φυτικά, δηλαδή από τους καρπούς. Θα πρέπει να αυξήσει λοιπόν φρούτα, λαχανικά και προϊόντα ολικής άλεσης και όσπρια. Θα πρέπει να αυξήσει τα ωμέγα 3, τα ψάρια και δεν ξέρω ποιος τρώει, και να περιορίσει αλάτι και ζάχαρη και βέβαια την καφέινη και απαγορεύεται αλκοόλ και τσιγάρο. Πολλές λοιπόν μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή είναι μια μελέτη όπου μελετήθηκαν ζευγάρια που μπαίνανε σε πρόγραμμα αναπαραγωγής, είτε υποβοηθούμενης είτε μόνοι τους, και τους κάνανε κάποιο ερωτηματολόγιο, στο οποίο διαπιστώσανε ότι όλοι είχαν μειωμένη πρόσληψη λαχανικών φρούτων και δημητριακών, ενώ είχαν αυξημένη πρόσληψη πρωτεϊνών και λίπους, το οποίο συνήθως προέρχεται από τα γεύματα που τρώγανε στη δουλειά που ήταν έτοιμα απ' έξω, ενώ το φιλικό οξύ και βιταμίνη ε, πολλές φορές τα είχαν δει και πριν το πρόγραμμα της εξωματικής και βλέπανε ότι τους λείπει. Το φιλικό οξύ είναι πολύ σημαντικό πριν την σύλληψη, γιατί παρεμβαίνει στο μεταβολισμό του DNA, άρα ιδιαίτερα για το σπερματοζωάριο και λιγότερο για το οάριο, είναι πολύ σημαντικό για την γένεσή του. Επίσης, στη γυναίκα είναι απαραίτητο, γιατί βοηθάει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και γι' αυτό είναι στην πραγματικότητα το συμπλήρωμα το οποίο θα πρέπει να δίνουμε με οδηγία πριν τη σύλληψη. Ο ψευδάργυρος έχει και αυτός αναγνωριστεί ιδιαίτερα για την βελτίωση της γονιμότητας, ιδιαίτερα στους άντρες. Η βιταμίνη B12 έχει βρεθεί ότι βοηθάει πάρα πολύ στην ανεμία και υπάρχουν πολλές Ελληνίδες που τους λείπει B12 για συγκεκριμένους λόγους, ενώ μειώνει τις βλάβες του DNA ιδιαίτερα στο σπέρμα, βελτιώνοντας την ποιότητά του. Και επίσης η βιταμίνη B6 και τα δοξιδωτικά βοηθούν πάρα πολύ στην δημιουργία κυρίως του σπέρματος, αλλά και στην καλύτερη φυσική κατάσταση και την ανάπτυξη, φαίνεται, του ενδομητρίου. Η νοσιτόλη είναι το καινούριο superfood, βοηθάει πάρα πολύ στο μεταβολισμό, ιδιαίτερα σε γυναίκες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων ή λίπους, και βέβαια η ακυτελοκυστεΐνη που βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα για την τραχυλική βλένη. Επιπλέον, χωρίς να ξεχνιόμαστε, είναι σημαντικός και ανδρικός παράγοντας, ιδιαίτερα πριν τη σύλληψη, όπου πάρα πολλές ουσίες φαίνεται ότι βοηθούν στη βελτίωση του σπέρματος. Τι κάνουμε τώρα στην κοίηση? Στην κοίηση δεν ξεχνάμε, όπως είπα και το ξαναλέω, να μιλήσουμε ότι το σημαντικό είναι η καλή διατροφή, με τις οδηγίες και με ένα ερωτηματολόγιο μπορούμε να καταλάβουμε τι λείπει από τη διατροφή αυτής της γυναίκας. Ωστόσο, πολλές φορές χρειάζεται, και για το λόγο που είπαμε, χρειάζεται και να αρχίσουν κάποια συστατικά. Εδώ φαίνεται πάλι από τα διάφορα ίχνοστοιχεία η αύξηση των αναγκών μέσα στα διάφορα τρίμηνα. Βλέπετε ότι γενικώς στα διάφορα τρίμηνα
Οι ποσότητες αυτές είναι σταθερές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αυξάνουμε τη χορήγηση σιδήρου, ασβεστίου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό που χρειάζεται μόνο είναι να αναγνωρίζουμε αν χρειάζεται να δίνουμε αυτές τις ουσίες. Και βλέπετε ότι όλες οι βιταμίνες είναι απαραίτητες. Και λίγο θα πούμε για ένα-ένα από τα συμπληρώματα. Πολύ σύντομα, δεν θα σας κουράσω. Το φιλικό οξύ. Και πάλι είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι όλοι συμβουλεύουμε τις εγγύους μας ότι πρέπει να το παίρνετε γιατί μειώνει τους κινδύνους ανάπτυξης δισχυδούς ράχης ή άλλων ανομαλιών. Στην πραγματικότητα, για να κάνει κανείς δισχυδή ράχη, πρέπει να μην έχει, να έχει μηδέν φιλικό στο σώμα του. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε γυναίκες που έχουν πολύ έντονη υπερέμεση, που βέβαια τότε δεν απορροφούν και το χάπι που τους δίνουμε. Στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα στον μεσογειακό πληθυσμό, το φιλικό δεν είναι ποτέ μηδέν. Ο ρόλος του φιλικού οξέως είναι ιδιαίτερα για την αύξηση, την μείωση μάλλον της επίπτωσης της ανεμίας και ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο που τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να χορηγήσουμε σίδηρο. Φαίνεται όμως ότι μειώνει τον πρόωρο κετό, ίσως μέσω της μείωσης της σοβαρής ανεμίας και μειώνει τον κίνδυνο ορισμένων συγκοινών αμαλιών, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιστορικό ή όταν, όπως σας είπα, είναι πολύ πολύ χαμηλά τα επίπεδά του. Ο σίδηρος δεν είναι από τα πιο απαραίτητα στοιχεία, αν και θα πρέπει να δίνουμε μία μικρή δόση και τις περισσότερες φορές στα πολυβιταμινούχα σκευάσματα περιλαμβάνεται αυτή η μικρή δόση. Το αν θα δώσουμε μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων εξαρτάται πάντα από τη φερτίνη της γυναίκας. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε ότι η ανεμία είτε οφείλεται σε μειωμένο σίδηρο είτε σε μειωμένη B12, σχετίζεται με πρόωρο τοκετό και χαμηλό βάρος γέννησης του παιδιού. Το ασβέστιο. Το ασβέστιο έχει περάσει από πυρά και σίδερο. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το αν βοηθάει στην ανάπτυξη των οστών. Το σίγουρο είναι ότι το ασβέστιο στην εγκυμοσύνη έχει βρεθεί ότι όταν λείπει δημιουργεί το πρόβλημα και όχι όταν δίνουμε συμπλήρωμα. Αυτό σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να δούμε αν το ασβέστιο λείπει. Δυστυχώς, η μέτρηση του ασβεστίου, όπως και των περισσότερων ιχνοσυχείων στο αίμα, δεν είναι βοηθητική, καθότι αυτά τα επίπεδα παραμένουν σταθερά, ακόμα και όταν θεωρείται, όταν η γυναίκα έχει ένδυα. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει κανείς να ρωτήσει είναι να ρωτήσει κατά πόσο λαμβάνει τροφές που περιέχουν μεγάλη ποσότητα σε ασβέστιο. Ένα μεγάλο πρόβλημα του βιγκανισμού είναι ακριβώς αυτό, ότι περισσότερα γαλακτοκομικά που λαμβάνουν οι άνθρωποι αυτοί δεν περιλαμβάνουν την απαιτούμενη ποσότητα ασβεστίου και έτσι μπορεί να μην έχει. Έχει φανεί λοιπόν από πολλές μεταναλύσεις ότι το χαμηλό ασβέστιο, το πολύ χαμηλό ασβέστιο στο αίμα, το οποίο σας ξαναλέω δεν μπορούμε να το μετρήσουμε παρά μόνο να πιθανολογήσουμε την έλλειψή του, μπορεί να σχετίζεται με ανάπτυξη προεκλαμψίας. Οι μελέτες έχουν γίνει σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου εκεί το ασβέστιο λείπει από τους πληθυσμούς. Όμως έχει φανεί ότι και σε δυτικού τύπου κοινωνίες μπορεί να μην λαμβάνουν αρκετό ασβέστιο και βέβαια να εμφανιστεί προεκλαμψία. Σε αυτές τις γυναίκες η χορήγηση ασβεστίου μπορεί να βοηθήσει τη μείωση. Το ίδιο είναι και για το μαγνήσιο και για τη βιταμίνη D, όπου όλα αυτά μπλέκονται με στον ίδιο μεταβολισμό, η βιταμίνη D, το ασβέστιο και το μαγνήσιο, και το έλλειμμα σε ένα από αυτά μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο έλλειμμα στα υπόλοιπα. Και η βιταμίνη D έχει συσχετιστεί με όλα αυτά, δηλαδή με τον διαβήτη, με τον πρόωρο κετό και με την προεκλαμψία. Και επειδή εμείς οι Έλληνες συνηθίζουμε να λέμε ότι έχουμε την μεσογειακή διατροφή που μας προφυλάσσει και τον ήλιο που μας προφυλάσσει, τίποτα από αυτά δεν έχουν οι Έλληνες, δυστυχώς. Βιταμίνη D τη χάσαμε προφανώς από τη μειωμένη έκθεση, αλλά αρκετό περισσότερο και από τα αντιλιακά που δεσμεύουν την μετατροπή τους. Ενώ το ασβέστιο φαίνεται σιγά σιγά να το χάνουμε κι αυτό. Και μάλιστα έχουν γίνει μελέτες όπως αυτή εδώ, που ενώ περιμένανε όλοι οι Έλληνες, Ισπανοί και Ιταλοί που είναι στο νότο να έχουν καλύτερα επίπεδα βιταμίνης D και καλύτερα επίπεδα ασβεστίου, φάνηκε ότι οι βόρειες χώρες έχουν καλύτερα και αυτό όχι γιατί παίρνουν το συμπλήρωμα, αλλά γιατί παίρνουν αρκετά ωμέγα 3 και μπορούν να μεταβολίζουν και να δεσμεύουν καλύτερα τη βιταμίνη D. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία έχουν γίνει πάρα πολύ της μόδας. Παλιότερα επίσης και στη μεσογειακή διατροφή, που το ψάρι ήταν πάρα πολύ μέσα σε αυτήν και περισσότερο ψάρι υπήρχε παρά κρέας, ίσως να μην υπήρχε ακριβώς πρόβλημα. Ωστόσο, φαίνεται και έχει φανεί από
μελέτες παρατήρησης ότι τα ωμέγα 3 λιπαρά είναι απαραίτητα και φαίνεται ότι βοηθούν στην πρόληψη του πρόωρου τοκετού. Η μελέτη έγινε σε ένα από αυτά εδώ τα πολύ μικρό νησάκι, όπου ο γιατρός, ο καθηγητής αυτός παρατήρησε ότι στο νησί αυτό πολλές γυναίκες μπαίνανε σε παράταση τοκετού, δηλαδή δεν γέναγαν στις 40 εβδομάδες. Έγιναν κάποιες μελέτες λοιπόν και συσχετίστηκε ότι αυτό οφειλότανε στην μεγάλη λήψη ωμέγα ψαριών, όπου περιείχαν μέσα ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία στη συνέχεια βοηθούσαν στη σωστή παραγωγή των προσταγλαδινών και στην παραγωγή της προγεστερόνης και στη μείωση των προσταγλαδινών, οι οποίες ξέρουμε ότι παίζουν ρόλο σημαντικό στον πρόωρο τοκετό. Έγινε λοιπόν αυτή η μελέτη και διαπιστώθηκε ότι όταν αυξάνεται η πρόσληψη των ψαριών και μέσω των ψαριών των ωμέγα 3 λιπαρών, ο κίνδυνος για τον πρόωρο τοκετό ήταν όλο και λιγότερος. Έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα και μάλιστα τόσο μεγάλο θέμα που πλέον όλες οι οδηγίες περιλαμβάνουν ότι θα πρέπει να δίνουν ωμέγα 3 λιπαρά στις έγκυες, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά το πρώτο τρίμηνο, αλλά καλό θα είναι να υπάρχουν αυτά τα καλά λιπαρά στο αίμα της γυναίκας πριν κάνει μείνει έγκυος, καθότι μειώνει πάρα πολύ τον κίνδυνο της εμφάνισης του πρόωρου τοκετού. Πάω λίγο πιο γρήγορα, γιατί νομίζω αργούμε, αλλά έχουμε και τις άλλες ουσίες που είπαμε, όπως η ακετιλοκυστεΐνη, η αργινίνη και η νοσιτόλη, που βοηθούν και αυτές φαίνεται να παίζουν το ρόλο τους στην αύξηση. Την αύξηση, τη σωστή ανάπτυξη του πλακούντα και την αύξηση του εμβρίου. Ενώ οι βιταμίνες Ε και Σ, που έχουν αντιοξειδωτικές δράσεις, φαίνεται ότι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο της προεκλαμψίας που σχετίζεται πάρα πολύ με οξειδωτικές ρίζες, αν και οι ποσότητες που πρέπει κανείς να παίρνει είναι πάρα πολύ μικρές και δεν θα πρέπει να καταναλώνονται και να παίρνουν σε μεγάλες δόσεις. Μια άλλη ουσία που είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως φαίνεται, ιδιαίτερα για χώρες όπως είναι η Ελλάδα, όπου υπάρχει και μεγάλο ποσοστό ιωδιοπαινίας, είναι το σελήνιο, που βοηθάει εκτός από την αναιμία και την προεκλαμψία, βοηθάει πάρα πολύ καλά στη σωστή λειτουργία του θυροειδούς, η οποία μπορεί όταν ιδιαίτερα υπάρχει παθολογία, είτε υπό είτε υπερθυροειδισμός, να σχετιστεί με την προεκλαμψία και με άλλα σύνδρομα. Άρα, συμπερασματικά, και για να μην σας κουράζω άλλο, μπορούμε να πούμε ότι το φιλικό οξύ και τα ωμέγα λιπαρά οξέα έχουν μια αναγκαιότητα αποδεδειγμένη. Δηλαδή έχουν γίνει μελέτες, στις οποίες έχουν δείξει ότι σχετίζονται με, πέρα από τις ανατομικές ανομαλίες, σχετίζονται αρκετά με τα αμευτικά σύνδρομα. Το ασβέστιο, το μαγνήσιο και η βιταμίνη D έχει φανεί ότι η στέρηση βλάπτει, δηλαδή το να λείπει βλάπτει, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Αυτό που δεν έχει φανεί πραγματικά είναι αν η συμπλήρωση, έτσι κι αλλιώς η χορήγηση, έτσι κι αλλιώς σε μεγάλες δόσεις, η πλήρη κάλυψη των αναγκών, δηλαδή μέσω συμπληρωμάτων, θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωση της εμφάνισης των προβλημάτων αυτών. Για όλα τα άλλα, δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε μελέτες και δεν νομίζω ότι θα έχουμε και μελέτες, γιατί όπως σας είπα, για τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούμε να μετρήσουμε την συγκέντρωσή τους στο αίμα. Εκείνο όμως που θα ήθελα να μείνει έτσι σαν τελευταίο, γιατί πραγματικά πρέπει να αρχίζουμε να προσαρμοζόμαστε, οι γιατροί έχουν το καλό ότι μπορούν να προσαρμόζονται και πρέπει να προσαρμόζονται στις κοινωνικές αλλαγές, είναι όταν έχουμε απέναντί μας μια έγκυο, η οποία είτε είναι vegetarian ή vegan, που είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβουμε τι είναι, είτε κάνει κάποια στέρηση από κάποιο παράγοντα διατροφής. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι οι γυναίκες αυτές που δεν τρώνε ζωικής παραγωγής, μάλλον κρέας ή οτιδήποτε έχει σχέση με τη ζωική παραγωγή, έχουν ανεπαρκή πρόσληψη σε σίδηρο. Κανένας σίδηρος φυτικός δεν είναι βιοδιαθέσιμος με τον ίδιο τρόπο. Ειδικά λιπαρά οξέα, τα απαραίτητα αμινοξέα, όπως επίσης βιταμίνη B12 και ιόδιο. Αυτά έχουν σίγουρα ανεπαρκή πρόσληψη. Και θα πρέπει με κάποιον τρόπο, και ξέρω ότι και στο ΙΑΣΟ υπάρχει και το κέντρο όπου μπορεί κανείς να απευθυνθεί για οδηγίες. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τις ανάγκες των γυναικών πρώτα, να τους μιλάμε για τη σωστή διατροφή και να μην φοβόμαστε να δίνουμε τα συμπληρώματα όταν πραγματικά θεωρούμε ότι οι γυναίκες αυτές δεν παίρνουν
τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά από τη διατροφή τους, γιατί αν και η χορήγηση πληρωμάτων δεν ξέρουμε αν βοηθάει στη μείωση των μευτικών συνδρόμων, είναι σίγουρο ότι τα μευτικά σύνδρομα από την έλλειψη των θρεπτικών συστατικών σίγουρα επηρεάζονται, και αυτό το ξέρουμε από την πολύ μεγάλη διαφορά την επίπτωση των μευτικών συνδρόμων στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις ανεπτυγμένες, όπου πραγματικά η βασική διαφορά είναι η διατροφή. Σας ευχαριστώ πολύ.